Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 53χρονος από το μικρό περιβολάκι του Δήμου Ρήγα Φεραίου που πριν από λίγες εβδομάδες παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το τρακτέρ του 26χρονος συγχωριανό του. Ο 53χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κατόπιν του σημερινού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου και αφού διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας ως προς την προφυλάκηση του δράστη, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. 53χρονος δράστης, ο οποίος αποπειράθηκε να σκοτώσει τους δύο εντολείς μου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο θα προσδιοριστεί τους επόμενους μήνες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή με πρόθεση. Η κατηγορία αυτή είναι κακουργηματικής φύσεως και είναι πολύ βαριά. Το γεγονός ότι κρίθηκε μη προφυλακιστέως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι ύποπτος φυγής. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή εγγύησης ύψους 4.000 ευρώ και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 2 φορές το μήνα είναι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 53χρονο, ο οποίος δύσκολα θα επιστρέψει στο χωριό του. Είναι όμως μια απόφαση που νομίζω ότι κάθε άλλο παρά ικανοποιεί την οικογένεια των θυμάτων αυτής της πράξης. Η επιθυμία θα ήταν να κρυθεί προφυλακιστέως, όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι το δικαστήριο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει αν θα φυλακιστεί ή όχι. Το γεγονός ότι κρίθηκε μη προφυλακιστέως οφείλεται για το γεγονός ότι δεν είναι και ύποπτος φυγής. Για τον άνθρωπο που υπέστη όλη αυτή την ταλαιπωρία με τα χειρουργεία κτλ., τι εικόνα έχετε, είναι ακόμη στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται? Έχει βγει από το νοσοκομείο, είναι πολύ άσχημο ψυχολογικά και αυτός και ο αδερφός του και προσπαθεί να αναρρώσει. Για τον δράστη αυτής της πράξης, τι σας έχει πει ο 26χρονος κύριε Σουρλά? Ότι πήγε να τον σκοτώσει.